Ένας και πλέον μήνας πέρασε από τις φωνικές πλημμύρες στην Κρήτη και όμως τα νοικοκυριά μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών δεν έχουν πάρει χρήματα ακόμα και είναι κάτι το οποίο εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι ο κόσμος έχει ανάγκη άμεσης στήριξης να επαναφέρει τις κατοικίες τους στην πρώτερη κατάσταση και να μπορεί να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν πραγματικά υποστεί πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή μας. Σε Αγία Πελαγία, Λιγαριά και άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, η εικόνα εξακολουθεί να είναι δραματική. Με τους κατοίκους να επιχειρούν να μπαλώσουν τα μπάλωτα, την ώρα που οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν, η οριοθέτηση έγινε και η διαδικασία για την πίστοση των χρημάτων φαίνεται να βαδίζει στην ολοκλήρωσή της. Σήμερα, άλλωστε, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση μέσω της οποίας προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες στην Κρήτη. Έχει ήδη ανοίξει το πρόγραμμα ροχή. Έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τα ποσά από 1.023 και 6.000 ευρώ, ούτως ώστε να μπορέσουν σε πρώτη φάση να τακτοποιήσουν κάποιες εκκρεμότητες. Εμείς πιέζουμε από την πλευρά μας, έχουμε στείλει όλες τις απαραίτητες, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορούν άμεσα να καταδοθούν τα χρήματα και είμαστε σε αναμονή από μέρα σε μέρα, έτσι ώστε το Υπουργείο να καταθέσει, να πιστώσει στο Δήμο τα χρήματα που έχουμε ουσιαστικά αποστείλει και να μπορέσουμε συνέχεια και εμείς να τα αποδώσουμε στους ιδιοκτήτες. Μετά την πρώτη καταβολή ποσών για τους επιχειρηματίες της περιοχής, που στάθηκε ικανή να καλύψει ένα μικρό μέρος των ζημιών, η συνέχεια επιχειρείται, όπως τόνισε ο κ. Μποκέας, να έρθει σύντομα. Με τους επαγγελματίες, ωστόσο, να μην μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις καν να υπολογίσουν πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να καλύψουν τις ζημιές που υπέστησαν. Αυτή η προκαταβολή είναι ένα ελάχιστο πρώτο βήμα. Οι ζημιές είναι πάρα πολλές και στην Αγία Πελαγία που υπέστηκε πάρα πολλές ζημιές, κυρίως στο κομμάτι των καταστημάτων, στο τμήμα των καταστημάτων. Από εκεί πέρα, σίγουρα η προκαταβολή δεν μπορεί να αποτελεί κανένα, δεν ανακουφίζει, είναι απλά μια πρώτη. Ένα πρώτο βήμα. Στη Σιτία, μέσα σε ένα μήνα, ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση και τοποθέτηση της νέας γέφυρας Αγίου Ιωάννη τύπου Μπέιλεϊ. Ήταν άθλος, σχολίασε ο Δήμαρχος Σιτίας, που εξήγησε ότι επρόκειτο για μια κακοτεχνία η οποία αποκαταστάθηκε. Το ότι αυτό το έργο έγινε μέσα σε ένα μήνα, εκτιμώ ότι ήταν άθλος. Και ήταν άθλος, όπως σας είπα, διότι έπρεπε να συνεργαστούν και να περάσουν δύσκολες διαδικασίες του δημοσίου, όπως γνωρίζετε όλοι, αλλά ευτυχώς, λόγω του ότι είχαμε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάποια πράγματα γίνανε fast track και ολοκληρώσαμε ένα έργο απόλυτα λειτουργικό, απόλυτα ασφαλές και απόλυτα προσπελάσιμο από όλους τους συνδημότες και τους επισκέπτες της περιοχής. Με στόχο πάντως να μην υπάρξει ξανά απειλή για τις περιοχές, οι δήμαρχοι, πέρα από τα χρήματα έκτακτης ενίσχυσης που έλαβαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Ναυτιλίας, θα αιτηθούν νέες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα, να γίνουν μελέτες και να υλοποιηθούν έργα που θα θωρακίσουν τις περιοχές.